Η ΑΕΛ στη ζωή των Λαρισαίων είναι αδιαφυσβήτητα κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο. Είναι πολλά περισσότερα από μία ομάδα. Η ΑΕΛ είναι μέρος της καθημερινότητας, είναι τρόπος ζωής. Και αν μάλιστα καταφέρνεις να τις δώσεις, τόσο της ΑΕΛ όσο και της ζωής, μια πιο γλυκιά γεύση, μια διαπεραστικά ξεχωριστή μυρωδιά, τότε πραγματικά έχεις κάνει τον ιδανικό συνδυασμό. Αυτόν τον συνδυασμό τον πέτυχε ο Χρήστος Τσιός. Ζαχαροπλάστιστο επάγγελμα, λάτρης της ΑΕΛ κατά συνείδηση. Ευτύχησα να γνωρίσω μετά την καλή την ομάδα, τη μεγάλη, ας πούμε, που δεν πρόκειται να ξαναβγεί, με το Κμόχ, ας πούμε. Ο Κμόχ είχα ανοίξει το μαγαζί, μετά περνούσαν τα παιδιά όλα από εκεί και ο Γιάτσικ ερχόταν και αυτός, ας πούμε, έπαιρνε γλυκά χωρίς σιρόπια βέβαια, γιατί εγώ έβγαζα βγάζουμε σιρόπια, ας πούμε. Και σιγά σιγά έγινα, κόλλησα στην ομάδα. Στο εργαστήριό του, ακόμη, η μυρωδιά του φρεσκοψημένου κανταϊφιού είναι αποτυπωμένη στους αισθητήρες μας, λειτουργεί ένα μουσείο της ΑΕΛ. Φανέλες και φωτογραφίες που ξυπνούν μνήμες, που σκορπούν χαμόγελα, που ξυπνούν τα παιδικά μας χρόνια. Οι πανηγυρισμοί της Πρωτομαγιάς του 88, οι φωτογραφίες του Κμόχ, η φανέλα του Νταμπίζ από το τελικό του 2007. Η ιστορία της ΑΕΛ ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια του πελάτη, στα μάτια του επισκέπτη. Αλλά εντάξει, τα παρακολουθάω όλα, ας πούμε, και λέω κάποια στιγμή, άμα πάρω σύνταξη και μπορέσουμε, λοιπόν, να πάω να βοηθήσω, ας πούμε, και εγώ πάλι, γιατί θέλω να είμαι μέσα εκεί, να είμαι στο γήπεδο, στην ομάδα, μέσα εκεί, στα ρούχα, στα έτσι. Ήμασταν με τον συγχωρημένο τον Χρήστο Τριανταφύλλο, ας πούμε, που, εντάξει, περάσαμε πολλά και με αυτόν. Ο Χρήστος Τσιός πέρασε από τα αποδυτήρια των Βυσσινή εκτελώντας χρέη φροντιστή, καταφέρνοντας να συνδυάσει την αγάπη με τη δουλειά. Αν και η επαφή του με την ΑΕΛ ήταν καρμική και σαφώς παλαιότερη. Παίξαμε που κερδίσαμε 1-0 τότε με τον Λισιμπόνα. Μ' είχε πει πιο μπροστά ο Γκμόχ, μου λέει, όταν τελειώσει ο αγώνας, θα έρθεις, λέει, από εκεί που μπαίνουν οι παίχτες, για να με πάρεις, θα έρθεις με τη μηχανή όμως, λέει, για να φύγουμε γρήγορα. Με το που τελείωσε ο αγώνας και μπήκαν όλοι μέσα στο γήπεδο, δες τι γίνεται, κοίτα εδώ τι γινόταν, έτσι, εδώ χαμός. Λοιπόν, εγώ πήρα τη μηχανή και πήγα εκεί. Το βλέπω, έρχεται, ανεβαίνει, απάνω και φεύγουμε, πάμε, λέει, και πάμε στο σπίτι. Κατεβαίνει, με αγκαλιάζει, με φυλάει στα βρουτά. Άντε, γεια. Και μαθαίνω το βράδυ στις 12 η ώρα που ήταν βγήκε αυτό, που είχαν βγει αυτό, ότι τον διώξαν, ας πούμε. Και λέω, κοίτα να δεις. Ναι, το ήξερε αυτός, ας πούμε. Κοίταξε να δεις, γι' αυτό με αγκάλιασε, λέει, και με φίλησε, δεν ήθελε να βρεθεί στο... Εκεί όταν στον αγώνα να πανηγυρίσει αυτός και πράγματα. Πόσα πράγματα, πόσες αναμνήσεις. Γεγονότα και στιγμές που διαμορφώνουν ισχυρές φιλίες, διαμορφώνουν σχέσεις ζωής, σχέσεις που σε ακολουθούν, που διαμορφώνουν το είναι σου.